Πάμε κυρίες και κύριοι στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπερψηφίστηκε από 166 βουλευτές το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια. Θα δούμε το θέμα, να δούμε πόσο σημαντικό και θετικό είναι για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θεόδωρο Θεοδουλίδη. Κύριε πρίτανη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατσά, ευχαριστώ για άλλη μία πρόσκληση στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καταρχήν, ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο έφερε μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Για σας πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αλλαγές, γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα αντιδρούσατε και υπήρχε και ο κίνδυνος να χαθούν τμήματα του Πανεπιστημίου, όπως λέγατε και εσείς, αλλά και οι τοπικοί φορείς εδώ, οι δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και άλλοι τοπικοί φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, γνωρίζετε ότι από όλα τα θέματα που επιχειρεί να ρυθμίσει αυτό το νομοσχέδιο, ιδιαίτερη σημασία για το δικό μας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ο καθορισμός της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Το μείζον για μας δεν είναι το ίδιο το νομοσχέδιο, αλλά οι υπουργικές αποφάσεις που θα το συνοδεύσουν στη συνέχεια και θα το εξειδικεύσουν. Και αναφέρομαι στην υπουργική απόφαση που θα θέσει τα όρια στα οποία θα μπορούν να κινηθούν οι βάσεις από τα τμήματα και στην υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τον αριθμό των εισακτέων στα πανεπιστήμια και στα τμήματα των πανεπιστημίων. Πότε βλέπετε να βγαίνουν αυτές οι υπουργικές αποφάσεις, κύριε Πρίτανη? Πρώτη καθορίζεται από το νομοσχέδιο στις μεταβατικές διατάξεις για τέλη Φεβρουαρίου και η επόμενη για μέσα Απριλίου, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Εμείς εκφράσαμε την ανησυχία μας, είχαμε βασιστεί στα περισσινά στοιχεία. Από εκεί και πέρα το πολιτικό προσωπικό και η αυτοδιοίκηση έδειξε αντανακλαστικά. Υπήρξε κάποια αντίδραση. Αυτό οδήγησε σε εκταμένες συζητήσεις με το Υπουργείο και τελικά φαίνεται ότι θα στηριχθούν, θα ενισχυθούν τα περιφερειακά ιδρύματα και κυρίως τρία από αυτά, το Αιγαίου, το Δημοκρίτιο και το δικό μας. Μάλιστα. Είναι με πολιτική βούληση στήριξη αυτή των τριών πανεπιστημίων που μου αναφέρατε? Έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Στις δύο υπουργικές αποφάσεις... Θα δούμε βέβαια πώς θα εξειδικευθεί αυτό και με τι συγκεκριμένα μέτρα θα παρθούν για να υπάρξει αυτή η ενίσχυση. Ωραία. Στις δύο υπουργικές αποφάσεις που περιμένετε, θεωρείτε ότι θα είναι θετικά αυτά που θα είναι για την Δυτική Μακεδονία? Μήπως δούμε κάποια ανατροπή ή σας υπάρχει κάποια διαβεβαίωση από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, κύριε Θεοδουλίδη? Κοιτάξτε, γιατί αν δεν δούμε κάτι, γραπτός, λογικό είναι να υπάρχει πάντα έτσι μια ανασφάλεια. Για την πρώτη υπουργική απόφαση που έχει να κάνει με τα όρια στα οποία θα κινηθεί η βάση, και επειδή για φέτος δεν θα ισχύσει το διπλό μηχανογραφικό, αυτό το μηχανογραφικό σε δύο φάσεις, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τα πράγματα, για αυτή λοιπόν τη χρονιά θα μπορούσε ενδεχομένως στην υπουργική απόφαση τα όρια που μπορούν να κινηθούν οι βάσεις να είναι πιο ελαστικά. Για τη δεύτερη υπουργική απόφαση φαίνεται ότι το ίδιο το Υπουργείο έχει επιλέξει την μείωση των εισακτέων τουλάχιστον στα κεντρικά πανεπιστήμια. Νομίζω ότι τελικά αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο το δικό μας αλλά και τα περιφερειακά ιδρύματα στο σύνολό τους. Μάλιστα. Άρα σας βλέπω ικανοποιημένο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Είμαι σχετικά ικανοποιημένος από τα αντανακλαστικά που έδειξε η περιφέρεια και η στήριξη που παρήχε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μένει να το δούμε στην πράξη πώς θα κινηθεί το Υπουργείο. Ναι. Και να πούμε ότι και την Τετάρτη υπάρχει ένα περιφερειακό συμβούλιο που το θέμα που θα γίνει υπό την προεδρία της κυρίας Εφροσύνης Δυο, που και εκεί βλέπουμε ότι το θέμα του Πανεπιστημίου αλλά και η μελλοντική στήριξη είναι στο επίκεντρο.
Εκεί τι στοχεύετε να ενημερώσετε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ποια στήριξη θέλετε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και πού χρειάζεται να δούμε και το ρόλο του Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα? Κοιτάξτε, ο νόμος έχει ψηφιστεί. Ναι. Από εκεί και πέρα θα ενημερώσω το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε με το Υπουργείο Παιδείας. Τις σκέψεις μας, τις σκέψεις που υπάρχουν για την ενίσχυση και τη στήριξή του, αλλά το βλέπω και σαν μια ευκαιρία για να μιλήσω γενικά για το Πανεπιστήμιο και τον αναπτυξιακό ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να περιγράψω και την, πώς να το πω, την φάση ταχείας ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται το Πανεπιστήμιο και να δώσω, να περιγράψω τις δυνατότητες που έχει. Μάλιστα, θα περιμένουμε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άλλωστε, έχετε την υποστήριξη της κοινωνίας και των τοπικών φορέων, κύριε Πρίτανη, στις αποφάσεις σας. Και είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Ο κόσμος, οι φορείς δείχνουν μια εμπιστοσύνη στις δυνατότητες, στο ρόλο που μπορεί να παίξει το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και παρέμβαση στο κεντρικό δελτίο του West, κύριε Πρίτανη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.